Και σήμερα, αγαπητοί, με τη χάρη του Κυρίου μας και τις ευλογίες των Αγίων και του Οσίου Πατρός ημών του Λουκά και της Παραγίας Θεοτόκου, σήμερα εορτάζουμε την Ιστοναών είσοδον αυτής στη σειρά των ομιλιών επάνω στην επιτόρουσα ομιλία του Κυρίου και μάλιστα στην εντολή την καινούργια, στην εντολή μη μισεύσεις. Εκεί έχουμε στάσει, δηλαδή στο Ματθαίο Εψιλον 28. 27 και 28. Την προηγούμενη ομιλία μας είχαμε μιλήσει για τις τρομερές καταστροφές που προκαλεί η ικανοποίηση του εστίκτου που φαίνεται εκ πρώτης όψεως, η γενετησίου εστίκτου δηλαδή, που φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως ακίνδυνη και φυσική όπως και είναι όταν εκτελεί τον προορισμό του, βέβαια το αίσθητο. Η πλεονεξία όμως της απολαύσεως της ειδονής με ταυτόχρονο αποκλεισμό της εκτελέσεως του σκοπού της δημιουργίας φτάνει σε μια καταστροφική έκρηξη ακολασίας και εξαρτήσεως που καταστρέφει τη θέληση και υποδηλώνει τον άνθρωπο μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτά είχαμε πει την περασμένη φορά. Εξετάσαμε δηλαδή την εντολή από το Δεκάλογο, δηλαδή την εντολή την πρώτου νόμου, του έθιου Κυριός μας, την οποία όμως επεκύρωσε ο ίδιος όταν είπε «Κούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης ου μιχεύσης», άρα επικύρωσε ο ίδιος με το κύρος του ότι αυτή ήταν σωστή αλλά όχι επαρκής. Έτσι όλος ο αρχαίος κόσμος, παρά την εντολή την οποία είχε, δεν μπόρεσε να φυλαχτεί από την τρομερή αυτή καταστροφή που γίνεται όταν αποχαλινωθεί το γενετήσιο έστικτο, και η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όπου υπάρχει έξω από τις εκκλησίες κόσμος που δεν συμφωνεί. Τελειώσαμε μάλιστα με το ανέκδοτο της Πανούκλας στη Βαγδάτη, το ανατολίτικο εκείνο ανέκδοτο που λέγει γιατί υπάρχει τόση καταστροφή μέσα στην κοινωνία, διότι οι πιο πολλοί, οι 9 στους 10, δεν πέφτουν στην αμαρτία και δεν καταστρέφονται από κακία ή από, ας πούμε, διεστραμμένο χαρακτήρα, αλλά από το φόβο τους τι θα πει ο κόσμος, δηλαδή το φόβο του κόσμου σε κοσμικέψεως. Ας το υπενθυμίσω λίγο αυτό το ανέκδοτο για να το συνδέσουμε το προηγούμενο με το σημερινό. Ένας οδηπόρος λοιπόν λέγει τα παλιά τα χρόνια που άνθρωποι ταξίδευαν με τα πόδια ή με τα ζώα στην Ανατολή, κοντά στη Βαγδάτη, μάλιστα γιατί είναι ανατολίτικο το ανέκδοτο, ένας οδηπόρος λοιπόν συναντά στο δρόμο του την Πανούκλα. Πανόλη δηλαδή. Την εποχή εκείνη βέβαια η Πανόλη, η Πανούκλα έκανε τρομερές καταστροφές. Σκότωνε σχεδόν όλο τον πληθυσμό που έπεφτε. Κατά χιλιάδες δηλαδή οι νεκροί υπήρχαν όπου έπεφτε τότε η Πανόλη. Τώρα σήμερα έχει καταπολεμηθεί βέβαια. Έχουν φυτρώσει όμως άλλες χειρότερες αρρώστιες. Εν πάση περιπτώσει, την εποχή λοιπόν εκείνη η Πανούκλα συνάντησε, λέει ο οδηπόρος, την Πανούκλα και την ερώτησε «Πού πηγαίνεις?». Αυτή του είπε «Πηγαίνω στη Βαγδάτη να σκοτώσω 5.000 ανθρώπους». Ο οδηπόρος συνέχισε, ύστερα από μερικές μέρες τη βρήκε πάλι στον δρόμο να επιστρέφει και της λέει «Γιατί μου είπες ψέματα? Εγώ, εσύ μου είπες ότι πας να σκοτώσεις 5.000 ανθρώπους». Είναι ανατολίτικη η σοφία αυτή. «Αλλά εγώ έμαθα ότι εκεί θα ψάχνει 50.000 ανθρώπους. Γιατί μου είπες ψέματα και δεν μου έλεγες από την αρχή την αλήθεια?». «Λάθος κάνεις», του λέει. «Συγγνώμη, έχεις λάθος αποδίδοντας σε μένα αυτή την εκατόμπη. Εγώ μόνο 5.000 εφώνευσα. Οι δε άλλοι έχουν πεθάνει από το φόβο τους». Είναι δηλαδή ότι ένα στους 10 πεθαίνει από το φόβο του, το φόβο δηλαδή του σνομπισμού, όπως το λέμε σήμερα, του τι θα πει ο κόσμος, φοβούνται μην τους σνομπάρουν και υποχωρούν φαινομενικά προσωρινά ένα τσιγάρο, ας πούμε, όχι διότι έχουν κακή πρόθεση, αλλά γιατί φοβούνται τον κόσμο. Και έτσι αντί να πεθάνουν από την αμαρτία ένας, πεθαίνουν άλλοι 9, δίχως καθόλου να είναι διατεθειμένοι να το κάνουν. Κάνει μια μικρή υποχώρηση, ένα τσιγάρο. Το ένα τσιγάρο, όταν υποχωρήσει κανείς στον κόσμο, μετά διαρκώς τον πιέζει περισσότερο. Αυτό που λέμε σνομπισμός, αυτό που λέμε κοσμίκευση,
και το ένα τσιγάρο του γίνεται 2 και τα 2 γίνεται 5-10. Μετά αρχίζουν και τα πολύ αθώα της μαριχουάνας, τα τσιγάρα και τα άλλα, και ξέρουμε που φτάνει το πράγμα. Στην πραγματικότητα λοιπόν παγιδεύονται μέχρι θανάτου 9 στους 10 χωρίς να το θέλουν. Αυτό μας είχε πει το ανέκδοτο και αυτό είναι η πραγματικότητα. Αν και είναι, αναφέρεται σε πολύ παλιά εποχή, εξακολουθεί δυστυχώς σήμερα όχι μόνο να ισχύει, αλλά να επιτείνεται, να γίνεται ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχαμε πει την προηγούμενη ομιλία μας. Είδαμε επίσης τις καταστροφές που προκαλούν στο ανθρώπινο γένος αυτή η μικρή αρχική φλόγα της σεξουαλικής αμαρτίας. Μια φλόγα μικρή είναι στην αρχή, που βασίζεται όπως είπαμε σε μια φυσική κλίση που είναι ευλογημένη από το Θεό. Μοιάζει λοιπόν μια μικρή φλόγα ενός τσιγάρου όπου αφήνεται μέσα σε ένα δάσος. Και το αποτέλεσμα είναι να το ερημώσει το δάσος και κανείς να μην μπορεί να το σβήσει. Και έχουμε δει την εικόνα του δάσους μετά από μια τέτοια πυρκαγιά, από μια μικρή φλογίτσα ενός τσιγάρου. Έτσι και εδώ η μικρή αυτή φλογίτσα του σεξουαλικού, της εστίκτου αυτού, η οποία θεωρείται τίποτα, απλώς μια προγαμία σχέση και τι άλλα, όταν αφαιθεί κάνει την ίδια και μεγαλύτερη καταστροφή μέσα στην κοινωνία από ό,τι κάνει μια πυρκαγιά σε ένα δάσος. Και αυτά δεν είναι ανάγκη να τα πούμε τώρα, τα βλέπουμε καθημερινώς, τα ζούμε. Φροντίσανε βέβαια τα αγαπητά μας εκείνα ΜΜΕ, τα μέσα, να μας πληροφορούν για τη μεγάλη συμφορά η οποία έχει επισκύψει στον πλανήτη. Επομένως δεν μπορούμε να παίζουμε με τη μικρή αυτή απόλαυση που λέγεται, ας πούμε προγραμμία σχέση και τα τι αυτά. Αλλά όταν είπαμε τι καταστροφή γίνεται, διότι αυτή η υποχώρηση ξεκινάει από το σεξουαλικό, προχωρεί στην ακολασία, από εκεί λόγω ανικανότητας προχωρεί στα διεγερτικά, στα ναρκωτικά και γίνεται εκείνο που γίνεται σήμερα που ξέρουμε, αλλά όλα άλλα αυτά και η ακολασία και η σαπίλα και οι αρρώστιες και το AIDS, αυτά ενώ είναι φοβερά δεν είναι το κυριότερο, διότι το κυριότερο είναι η καταστροφή που λέγεται αιώνιος θάνατος. Άνθρωποι ακόλαστοι και αμετανόητοι για μια ζωή δύσκολα μετανοούν στο τέλος και η φλόγα της ακολασίας αντικαθίσταται με τη φλόγα της κολάσεως. Αυτό είναι το φοβερότερο από αυτή τη μικρή θεωρουμένη απόλαυση, η οποία όμως κάνει μεγάλη καταστροφή. Τώρα, αυτά είπαμε εξετάζοντας τον παλαιό νόμο, τον Μωσαϊκό νόμο, δεν μπήκαμε ακόμα στον νόμο του Κυρίου, τον τέλειο νόμο που έβαλε ο Κύριός μας. Αφού λοιπόν αναφερθήκαμε στον παλαιό νόμο που τον επεκύρωσε και ο Κύριός μας, σαν σωστό, γιατί αντιμετωπίζει εξωτερικά το πρόβλημα ουμιχεύσης της απειλής της ανθρωπότητας, όχι όμως εσωτερικά. Και είναι αλήθεια ότι το σάπισμα στον καιρό στην καιρό της γεννήσεως του Κυρίου μας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε προχωρήσει τόσο πολύ και είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε ελέγχθη ότι αν αργούσε ακόμα να έρθει ο Χριστός μας ένα αιώνα περίπου ή δύο αργότερα δεν θα έβριστε την ανθρωπότητα αλλά το πτώμα της ανθρωπότητας, βέβαια αυτό κατά άνθρωπον, διότι ο Κύριος ο Θεός ήξερε ακριβώς και προετοίμασε την ώρα που θα ερχόταν να σώσει τον άνθρωπο από την τελική του καταστροφή και από τότε επεμβαίνει, γιατί πολλές φορές μέχρι τότε, μέχρι σήμερα κινδύνεψε η ανθρωπότηση να εξαφανιστεί και δεν είναι ώρα να τα πούμε. Αλλά το ότι τότε πραγματικά είχε φτάσει στο τέρμα η ανθρωπότηση και αν δεν ερχόταν ο Κύριος θα έβρισκε το πτώμα της, το ξέρουμε από τα επακόλουθα που έγιναν στη Δύση μετά από τη γέννηση του Κυρίου και τα λοιπά, που ο σκοτεινός μεσαίωνας στη Δύση δείχνει την παρατρίχα καταστροφή. Δεν κατεστράφει η ανθρωπότης, αλλά εκεί που δεν, ας πούμε, που ήταν και οι περισσότερες απειλές, φτάσαμε σε ένα σκοτάδι, το σκοτεινό μεσαίωνα, ο οποίος όμως ευτυχώς για την πατρίδα μας και την Ανατολή δεν είχε φτάσει εκεί, επειδή δεχτήκαμε πολύ πιο γρήγορα οι λαοί των Χριστών μας. Τώρα, έτσι λοιπόν αντιμετωπίζεται ότι η εξωτερική αποδεικνύεται, αποδείχτηκε ότι η εξωτερική αντιμετώπιση με νόμους
εξωτερικούς. Το ουμιχεύς είναι ένας νόμος εξωτερικός, δεν απέδωσε ούτε αποδίδει παρά ελάχιστα πράγματα. Βέβαια, αν δεν υπήρχε και αυτή η απαγόρευση των 10 εντολών, ίσως να ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αλλά και αυτά που επετυχάνει πολύ λίγα μπροστά στην καταστροφή η οποία γίνεται και η οποία πρέπει και ανησυχεί πολύ, πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Δηλαδή, για να το πω με απλά λόγια, η θεραπεία είναι πολύ λίγο αποτελεσματική με τον νόμο του Δεκαλόγου, το ου μη χεύσεις, έστω και αν οι κυρώσεις σε πολλούς λαούς, όχι στους χριστιανικούς λαούς, ήταν βαριές, κόβαν χέρια, βγάλανε μάτια κτλ. Αλλά δεν απέδωσε το ου μη χεύσεις με εξωτερική επιβολή. Έτσι, ο Κύριος που ήρθε να σώσει το ανθρώπινο γένος και να το βγάλει από εκεί που είχε καταπέσει και σε όσους θέλησαν το κατάφερε, διότι ήρθε μετά η Εκκλησία, ήρθε η Ορθοδοξία και ξανασήκωσε την ανθρωπότητα και τώρα προσπαθεί να τη βγάλει από τη μέση για να ξαναβουλιάξει στο χάος. Έτσι λοιπόν, επειδή ήταν αναποτελεσματική η θεραπεία, προχωρεί ο Κύριος όταν ήρθε στον καινούργιο νόμο που αναφέρεται στην πρόληψη του κακού. Ο νόμος ου μη χεύσεις και οι κυρώσεις που είχαν και στο Μωσαϊκό νόμο ήταν να θεραπεύσουμε το κακό, αφού συμβεί δηλαδή να τιμωρήσουμε αυτούς που αμαρτάνουν για να προλάβουμε το κακό από τους άλλους. Δεν απέδωσε όμως η θεραπεία αυτή του κακού και αυτό είναι γενικά παρατηρημένο. Είναι δηλαδή αρχή παγκόσμια και διαχρονικά ριζωμένη ότι είναι προτιμότερο να προλαμβάνει κανείς το κακό παρά να το θεραπεύει. Είναι δηλαδή η πρόληψη στο αλάτι που βάζουμε για να προλάβουμε τη σύψη των τροφών και όχι να τη θεραπεύσουμε. Όπως ξέρετε, όταν σαπίσουν τα τρόφιμα δεν υπάρχει θεραπεία. Έτσι και εδώ, όταν σαπίσει η κοινωνία είναι δύσκολο να θεραπευτεί το σάπιο. Γι' αυτό ο Κύριος μας αρχίζει από την πρόληψη και η νέα εντολή που έχει δώσει είναι στην πρόληψη του κακού και όχι στη θεραπεία. Βέβαια υπάρχει και η θεραπεία με τη μετάνοια, άλλο θέμα όμως αυτό. Ας το δούμε λοιπόν έτσι. Έτσι εδώ δίνει την τέλεια, τη νέα και τελεία εντολή. Ακούσατε, λέει, ότι αρέσει στις αρχαίες. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτός ο νόμος από τους αρχαίους και από πριν το Μωυσή υπήρχε στους λαούς ατελώς και με το Μωσαϊκό νόμο, το Δεκάλογο, είναι το ου μη χεύσεις. Το ακούσατε, λέει, αυτό και το επικυρώνω, το ου μη χεύσεις. Αλλά δεν αρκεί. Γι' αυτό και λέγει την δική του εντολή στον 26ο στίχο. Εγώ δεν λέγω ημίν. Αυτά είπαν οι αρχαίοι και είναι σωστά, αλλά δεν αρκούν. Εγώ λοιπόν τώρα σας λέγω εκείνο που είναι απαραίτητο. Εγώ δεν λέγω ημίν. Είναι η νέα εντολή που έκανε με τον, όπως έκανε δηλαδή με τον κατά του φόνου νόμων, στρεφόμενος κατά των αιτίων που τον προκαλούν. Και εκεί το ίδιο έγινε, όπως είδαμε στα προηγούμενα όταν μιλήσαμε για το φόνο και για την οργή. Ο φόνος αυτός καθεαυτός δεν είναι πολλές φορές η αιτία. Δηλαδή, ο Κύριος μας αντί να τιμωρήσει όπως οι αρχαίοι τους φωνιάδες, φρόντισε να εξαλείψει τα αίτια που φέρνουν εις τον φόνο. Δηλαδή, την οργή, την εκδικητικότητα, την καταραλιά, την κατάκριση, την συκοφαντία, όλα εκείνα που λέγει, εγώ δεν λέγω, πας ο οργιστής, λέει, προς τον πλησίον του, αυτός προκαλεί το χρόνο. Δηλαδή, θα ήθελα να πω με αυτό, για να μην γυρίσουμε πίσω τώρα στα παλιά, ότι νομοθέτησε για να προλάβει το φόνο και όχι να τον τιμωρήσει, νομοθέτησε την καταδίκη της οργής, την υποχρεωτικότητα απέναντι σε αυτούς που μας πειράζουν, την καταδίκη της κατακρίσεως και της καταλαλιάς που είναι τα αίτια που οδηγούν στο φόνο. Ας θυμηθούμε ότι η Εκκλησία μας το αξιολόγησε αυτό, όπως το είπε ο Κύριος μας, και ας θυμηθούμε ότι οι πατέρες έχουν εξαιρέσει τον φόνο από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτός καθεαυτός ο φόνος δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα.
τα αίτια που προκαλούν τον φόνο είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα, και για να τα θυμηθούμε, ας τα πούμε ακόμα μια φορά, ποια είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα ή οι 8 της κακίας λογισμοί κατά τους παλαιότερους πατέρας των Ευάγριων των Ποντικών. Λοιπόν, κατά τον Γρηγόριον τον Μέγαν, δυτικό πατέρα των Διάλογων ή των Διάλογων, που έζησε από το 540 έως το 604 μετά Χριστόν, δηλαδή σε εποχή που δεν υπήρχε σχίσμα και που οι ειδήσεις, θα μπορούσε να πει κανείς, τότε ήταν πιο ορθόδοξοι, ορθόδοξότεροι από την Ανατολή, αφού ο Μέγας Θανάσιος παλαιότερα είχε καταφύγει στη Δύση με, με τις αιρέσεις του Αρίου που είχαμε εμείς εδώ. Δεν ήταν τότε αυτό το σχίσμα, το οποίο έγινε περίπου στο 10ο αιώνα, όταν μπήκαν και κατέλαβαν τη Δύση οι Φράγκοι, οι οποίοι και το δημιούργησαν. Τότε ακόμα ήταν οι Ρωμαίοι, και έτσι αυτός ο Γρηγόριος ο Μέγας, που μετέτρεψε τα 8, τους 8 της κακίας λογισμούς, τους συνόψισε πιο, ας πούμε, συγκεκριμένα στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία παραδέχτηκε και η Ανατολική Εκκλησία, και τα οποία είναι τα εξής: η περηφανία πρώτον, η φιλαργυρία, η πορνεία, που είναι μέσα βέβαια και η μοιχεία, η οργή, η γαστριμαργία, ο φθόνος και η ακιδεία, δηλαδή η αμέλεια, γενικά η μη όρεξη για τα πνευματικά, η λύπη, ας την πούμε έτσι. Αυτά είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Επαναλαμβάνω, δεν έχει μέσα μπει ο φόνος. Θα μπορούσε να μπει σαν ένα θανάσιμο αμάρτημα, αλλά δεν είναι από τους πατέρες και κατά τον Κύριο ο φόνος, παρά το αποτέλεσμα όλων αυτών. Δηλαδή, αν αποφύγει κανείς όλα αυτά τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, την υπερηφάνεια, τη φιλαργυρία 2, την πορνεία 3, 4 την οργή, 5 την γαστριμαργία, 6 τον φθόνο και 7 την ακιδεία, τότε δεν γίνεται και φόνος. Πάνω λοιπόν στη γραμμή αυτή, μάλλον στην προσφορά αυτού Κυρίου μας, που ήρθε να μας σώσει και να μας διδάξει, και που οι πατέρες τα δέχτηκαν αυτά, δηλαδή συνοψίστηκαν στα 7 αυτά αμαρτήματα. Αλλά επειδή μίλησα για τους 8 της κακίας λογισμούς, που είναι αρχαιότερη τοποθέτηση των αμαρτημάτων, και θα έλεγε κανείς, καλά, ο Μέγας Γρηγόριος, ο Διάλογος, όπως το λέμε έτσι, είναι πάση περιπτώσει δυτικός. Οι Ανατολικοί, οι πατέρες μας, τι λένε πριν από αυτόν? Ο Ευάγριος λοιπόν ο Ποντικός, έτσι λέγεται ο πατέρας που είχε διατυπώσει τα αμαρτήματα ως τις κακίας λογισμούς, λογισμοί που προκαλούν την κακία, έχει ας πούμε καταγράψει τα εξής 8, στις εξής 8 της κακίας λογισμούς, 8 τα θανάσιμα αμαρτήματα. Το πρώτο είναι βάνει τη γαστριμαγεία, ο Ευάγριος. Το δεύτερο βάνει την πορνεία, η μοιχεία. Το τρίτο τη φιλαργυρία, το τέταρτο τη λύπη, το πέμπτο την οργή, έκτο την ακιδεία, έβδομο την καινοδοξία και όγδο την υπερηφανία. Όπως βλέπετε, και πριν από το Μέγα Γρηγόριο και οι πατέρες δεν είχαν βάλει το φόνο μέσα, δηλαδή ακολουθούσαν τη γραμμή του Κυρίου, ότι να απολάβουμε τα αίτια του φόνου, δηλαδή η πρόληψη, όπως είδαμε, που είναι και γνωστό ότι είναι προτιμότητα της θεραπεία, είναι η κυρία γραμμή, η κυρία κατεύθυνση του Χριστού, του Κυρίου μας, που θέλει να απολαμβάνει και όχι να θεραπεύει. Έτσι μας πούμε. Μάλιστα. Και τώρα ας δούμε σε αυτό το στίχο τη νέα εντολή. Όταν είπε «Οικούσα τις αρχαίες ου μοιχεύσεις και το επιτύχεις», είπε «Εγώ δεν λέγω ημίν». Εγώ όμως τώρα σας λέγω κάτι πολύ περισσότερο σε εσάς, ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμείς αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Σας λέγω λοιπόν, ότι πριν ακόμα φτάσει ο άνθρωπος στη μοιχεία την πραγματική ή τη σαρκική, προηγείται μια άλλη μοιχεία, την οποία δεν είδαν οι άνθρωποι, και μόνο ο Κύριος μας, ο Υιός του Θεού, που ξέρει καλά τον άνθρωπο, την επεσήμανε, προηγείται η πνευματική μοιχεία, η οποία είναι
αυτή που όταν την προλάβει κανείς αποφεύγει και την επόμενη. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ο Κύριος απευθύνεται στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Και τούτο γιατί η εσωτερική μας ζωή, που είναι αφανής και άγνωστη για τους άλλους, η εξωτερική ζωή, οι αμαρτίες, οι μοιχείες, όσο και αν προσπαθήσει κανείς να τις κρύψει, τις ξέρει ο κόσμος. Αλλά το τι γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μόνο ο Θεός το ξέρει και καμιά φορά και ο ίδιος ο άνθρωπος. Πολλές φορές ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος το ξέρει. Αυτό λέγεται εσωτερική ζωή που τη ζούμε όλοι μας. Η εσωτερική λοιπόν ζωή που είναι αφανή στους άλλους είναι φανερή στο Θεό και σε εμάς, αν θέλουμε να την σπουδάσουμε. Αυτή η εσωτερική ζωή υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, στη συνείδηση δηλαδή και το υποσυνείδητο. Και είναι πολύ πλατύτερη από την εξωτερική ζωή και συμπεριφορά του καθενός από εμάς. Δηλαδή η εσωτερική μας ζωή είναι πολύ μεγαλύτερη, αυτό λέει εδώ, παρά όλη η εξωτερική μας ζωή, ό,τι και αν κάνουμε προς τα έξω, όσο και αν δεν το υποψιαζόμαστε. Και οι βάσεις για να ζήσουμε σωστά και την εξωτερική ζωή είναι να ζήσουμε σωστά εσωτερικά. Αυτό μας λέει εδώ. Εν την καρδία αυτού, ακούσατε τι είπε, δηλαδή μέσα στον άνθρωπο γίνονται όλα. Αυτό θέλει και εκεί προλαμβάνονται. Έτσι ο Κύριος, σαν δημιουργός, γνωρίζει ότι όποιον νικήσει στην εσωτερική ζωή, ελέγχει και την εξωτερική συμπεριφορά. Ενώ αντίθετα, όποιος νικάει στην εξωτερική ζωή, καταφέρνει να μην μοιχεύει, να μην αδικεί κτλ. Κτλ. Δεν σημαίνει ότι ελέγχει και την εσωτερική της ζωή. Πιο απλά να το πω. Όποιος δεν αμαρτάνει εσωτερικά, αυτός δεν αμαρτάνει και στην εξωτερική πράξη θεληματικά, εκτός και γίνει κάπως αναπαγή. Παρ' όλα τα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση, η μοιχεία ή και η πορνεία, που είναι το ίδιο πράγμα, είναι αποτέλεσμα εξωτερικής προσβολής. Παρόλο ότι γίνεται μέσα στον άνθρωπο, έρχεται απ' έξω. Εξωτερικής προσβολής σε πρώτη φάση. Και από εκεί πρέπει να αρχίσουμε. Γιατί και από εκεί αρχίζει και ο Κύριος, όταν λέω βλέπω γυναίκα. Άρα παραδέχεται ότι υπάρχει η εξωτερική προσβολή, αλλά όλα γίνονται μέσα εις τον άνθρωπο. Βέβαια υπάρχει και η ατομική αμαρτία που αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο πρόσωπο που λέγεται αυνανισμός, το κατά μόνος αμάρτημα. Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό, ο Κύριος δεν μιλάει τώρα γι' αυτό, είναι άλλη περίπτωση. Μιλάει ειδικά για την εξωτερική προσβολή και την μοιχεία που είναι αποτέλεσμα εξωτερικών αιτίων. Γιατί μιλάει για συγκεκριμένο πρόσωπο. Λέει, ο βλέπων γυναίκα, ειδικά μια συγκεκριμένη γυναίκα, λέει ο Κύριος, προς το επιθυμίσε και τη βλέπει εμπαθώς, ήδη εκεί αρχίζει η μοιχεία. Δηλαδή, για να το κάνω πιο απλά, για παράδειγμα, ας πάρουμε το Δαβίδ με τη Βησαβέ. Μπορεί να την είδε από το παράθυρο, μπορεί να εμίχευσε τελικά με αυτήν, αλλά προηγουμένως έγινε μέσα του η μοιχεία και δεν μπόρεσε πλέον να συγκρατεί ποιος ο Δαβίδ, ο Καπιτάναξ, ο μεγάλος και ο τρανός, ο χαρισματικός, και μετά, αφού μέσα του έγινε όλη η διεργασία της μοιχείας, ύστερα αποχώρησε και στην εξωτερική, όπως ξέρουμε, αμαρτία. Ας δούμε λοιπόν πάλι το στίχο. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα, προς το επιθυμίσει αυτής. Ας το δούμε πιο λεπτομερώς. Εδώ δηλαδή ο Κύριος μεταφέρει τον σαρκικό πόλεμο από το εξωτερικό μέτωπο στο οποίο πολέμησε ο αρχαίος κόσμος και έχασε, στο εσωτερικό μέτωπο. Πραγματικά το μέτωπο για την αποφυγή της μοιχείας και την αγνότητα στον αρχαίο κόσμο, αλλά και στον εκτός εκκλησίας σημερινό κόσμο, γίνεται έξω από τον άνθρωπο. Εκεί πολεμάμε όλοι, στο εξωτερικό μέτωπο. Οι δυνάμεις που προσβάλλουν τον άνθρωπο είναι πολυπίκυλες. Δηλαδή, αν θελήσεις να μην κοιτάξεις τον εαυτό σου μέσα, αλλά να πολεμήσεις εναντίον
του κακού, της μοιχείας, της πορνείας κτλ. Αντιμετωπίζοντας όλες τις εξωτερικές προσβολές με τις δυνάμεις σου βέβαια, οι δυνάμεις που προσβάλλουν τον άνθρωπο είναι πολυπίκυλες. Είναι οι σιρήνες, τα διάφορα τραγούδια κτλ. Είναι οι μελωδίες, είναι προκλητικές εμφανίσεις του γυμνού με όλους τους δυνατούς τρόπους που είναι παγίδες και δεν... δεν χρειάζεται να πω που για να γυρίσει κανείς το βλέμμα του σε όλα τα μέσα, είτε τύπος, είτε τηλεόραση, είτε διαφημίσεις κτλ. Εκεί υπάρχουν παγίδες πολυπίκυλες. Είναι ο κόσμος της μόδας, οι δυνάμεις της ηρωνίας που είπαμε και προηγουμένως και της λιδωρίας και το σνομπάρισμα, το τι θα πει ο κόσμος, που κάνουν στράψεις και άλλα πολλά. Στο εξωτερικό μέτωπο λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά πράγματα όπως είδαμε, με διάφορους τρόπους που τα ανάφερα προηγουμένως. Και δεν είναι δυνατόν να τα νικήσεις αυτά όλα, αλλά μέσα σου δεν συμβαίνει το ίδιο. Στο εσωτερικό λοιπόν μέτωπο, για το οποίο μας μεταφέρει τώρα ο Κύριος, ενώ οι αρχαίοι πήγαν στο εξωτερικό να μην μοιχεύσεις, στο εσωτερικό μέτωπο που υπάρχει γίνεται μέσα μας, η μόνη εχθρή που έχουμε είναι ο εαυτός μας και ο διάβολος. Μέσα μας έχουμε να πολεμήσουμε με τον παλιό εαυτό μας και με τον διάβολο. Δεν υπάρχουν άλλοι εχθροί μέσα μας. Και αν αυτούς τους νικήσουμε, οι απέξω εχθροί είναι αμεληταίοι. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε θωρακισμένοι. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Μην πολεμάτε άσκοπα απέξω, χωρίς μέσα σας να έχετε νικήσει. Γι' αυτό λοιπόν μας το πάει στο εσωτερικό, εν την καρδία αυτού. Και αυτό θα ήθελα να δούμε. Πώς λοιπόν γίνεται ο πόλεμος? Σκληρός βέβαια εχθροί είναι και ο παλιός εαυτός μας, σκληρός εχθρός είναι και ο διάβολος. Αλλά τους εντοπίζει ο άνθρωπος εύκολα, διότι είναι δύο μόνον. Και δεν μπορούμε βέβαια μόνιμα να τα βγάλουμε πέρα και με αυτούς τους σκληρούς εχθρούς να τους νικήσουμε. Ξέρουμε όμως τι να ζητήσουμε από τον Κύριο και αυτό είναι που έχει σημασία. Διότι χωρίς εμού, είπε ο Κύριος, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Άμα όμως ξέρω με ποιους δύο έχω να κάνω, είναι εύκολο να το ζητήσω από τον Κύριο και τότε ασφαλώς το πρόβλημα έχει ήδη λυθεί. Γι' αυτό μας μεταφέρει εκεί η νέα εντολή. Βέβαια τέτοιες εικόνες εξωτερικές που προσβάλλουν τον άνθρωπο είναι πολλές σήμερα. Και ο πρώτος λοιπόν, η πρώτη προσβολή από τον εξωτερικό κόσμο έρχεται με τις αισθήσεις και κυρίως με την όραση και με την ακοή, που εισερχομένη μέσα στο μυαλό του ανθρώπου τι κάνει? Γίνεται πονηρός λογισμός, διότι όπως ξέρουμε και από τους αρχαίους το ξέρουμε, νους ορά και νους ακούει. Αν το μυαλό δεν δει αυτά που βλέπουν τα μάτια και αν το μυαλό δεν ακούσει αυτά που ακούγονται, τις σιρήνες όσα είπαμε, τότε δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, οσοδήποτε σκληρός και αν είναι ο πειρασμός. Πρώτα λοιπόν η προσβολή γίνεται στο μυαλό του ανθρώπου, στη σκέψη του ανθρώπου. Δηλαδή πιθανόν ο νους, το μυαλό να μην δεχθεί τίποτε από όλα αυτά, να το προσβάλλουν χίλιοι δυο πειρασμοί εξωτερικοί με τα μάτια, με τα αυτιά κτλ. Και να μην δει τίποτα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Για παράδειγμα, σε μια μεγάλη στενοχώρια και μάλιστα σε πένθος, οσιδήποτε πειρασμοί και αν είναι γύρω από έναν άνθρωπο, δεν προσέχει τίποτα. Διότι το μυαλό του είναι στο πένθος του και επομένως ο λογισμός δεν τον προσβάλλει. Υπάρχουν κι άλλες, σε ώρα σεισμού, που τα πάντα ας πούμε κουνιώνται και καταδαφίζονται. Ποιος πειρασμός μπορεί να προσβάλλει τους ανθρώπους? Οτιδήποτε και αν δουν μπροστά τους, οτιδήποτε γυμνά, οτιδήποτε λειτουργικά, την ώρα εκείνη του κινδύνου κανείς δεν προσέχει τίποτα. Το μυαλό δεν προσβάλλεται από τους πειρασμούς, επομένως υπάρχουν περιπτώσεις που όταν το μυαλό δεν δεχτεί την προσβολή, την πονηρή, τότε δεν γίνεται τίποτα και δεν υπάρχει αμαρτία. Τότε αυτά τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, αυτά είναι οι εξωτερικοί λογισμοί που προσβάλλουν τον άνθρωπο και που τα λέμε και στο απόδημο, τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημόν δολίως κινούμενα σβήνουν
διότι υπάρχει αυτή η θωράκιση από αυτά που είπαμε, από σεισμό, από στενοχώριο κτλ. Από συνθήκες που επιτρέπει ο Κύριος και έτσι μας προφυλάσσει από αυτά τα φοβερά πεπειρωμένα βέλη. Γι' αυτό και οι πατέρες λέγανε ότι αν λείψουν θα σας στέλνω διαρκώς λύπες, βάσανες, στενοχώριες για να μην σας προσβάλλουν οι εξωτερικοί λογισμοί. Το πράγμα πάει αλλού, πάει στην ελευθερία του ανθρώπου, διότι αν γινόταν αυτό συνεχώς θα χανόταν η ελευθερία του ανθρώπου και όλοι θα είμαστε ηθικοί, αγνοί και ηθικότατοι, ακριβώς γιατί δεν θα έχουμε την όρεξη λόγω των θλίψεων που θα επέτρεπε ο Κύριος για να νικήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι ελευθερία, μας θέλει ελεύθερους και γι' αυτό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, θα δούμε βήμα προς βήμα τι εννοεί ο Κύριος όταν λέγει ότι ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Πότε γίνεται η εσωτερική αυτή μιχεία? Γιατί πολλοί από εμάς το έχουμε ίσως παραξηγήσει και πολλοί φοβούνται. Ήταν ένα πειρασμό, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση κάπου εκεί, πειράχτηκαν προς στιγμή, τον έδιωξαν και τώρα σου λέει, τι είπε ο Κύριος, λέει το Ευαγγέλιο, εμίχευσα εγώ αυτή τη στιγμή που προσελήθην και έχω αναστατωθεί και τελικά τον έδειξα. Δεν εννοεί ο Κύριος ότι με την πρώτη προσβολή, με τον πρώτο πειρασμό θα έχουμε κάνει τη μιχεία μέσα στην καρδιά μας. Αυτό θέλω να δούμε τώρα, ώστε να μην ο διάβολος κερδίζει τρομοκρατώντας μας με τους πρώτους πειρασμούς ότι μπορεί να μας έχει ήδη κάνει να καταστρέψει. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αναλύσεις που κάνουν οι θεολόγοι και οι ψυχολόγοι και οι πατέρες είναι, πρώτα έρχεται η προσβολή, ο πονηρός λογισμός που όταν δεν τον πάρει το μυαλό μέσα και δεν τον κάνει σκέψη δεν είναι τίποτα, όπως είπαμε, αλλά τις περισσότερες φορές που δεν υπάρχουν, που υπάρχουν συνθήκες πιο ευνοϊκές το δέχεται αυτόν τον πειρασμό και όλοι μας θα έχουμε λίγο πολύ πείρα. Αν όχι από τίποτε άλλο που είναι πολλά πράγματα που συμβαίνουν, τουλάχιστον από την τηλεόραση και το τηλεκοντρόλ. Πόσες φορές δεν γίνονται τέτοιες προσβολές και πολλές φορές είναι και ισχυρές. Αν καθένα είναι βέβαια ισχυρότερες, υπάρχουν άλλες όπως θα δούμε πολύ πιο ισχυρές. Βεβαίως τέτοιες εικόνες λοιπόν υπάρχουν παντού. Σήμερα δε με την τεχνολογική εξέλιξη, όπως είπαμε, μας πλημμυρίζουν από ραδιόφωνα, από βίντεο κλιπ, όπως τα λένε, με τα CD, με την τηλεόραση, με τα περιοδικά, με τις εφημερίδες, με το μπάνι που πάμε εκεί στην πλάζ για να κάνουμε μπάνι και πολλά άλλα που δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρουμε εφόσον τα ζούμε. Υπάρχουν λοιπόν από παντού οι πειρασμοί που προσπαθούν να γίνουν πονηροί λογισμοί μπαίνοντας μέσα στον άνθρωπο. Τελικά όμως προσβάλλεται ο άνθρωπος από τον πειρασμό. Κάποτε μερικοί, όσο ευσεβείς και αν είναι κανείς, όσο προσεκτικός και αν είναι, όσο ενάρθρος και αν είναι, κάποτε θα προσβληθεί ο νους. Θα μπει ο πονηρός λογισμός με πολλούς τρόπους και θα αναστατώσει τον άνθρωπο, έστω και αν είναι και άγιος. Αυτό λένε οι πράξεις των πατέρων. Έρχεται λοιπόν ο λογισμός, καταφέρνει να μπει στο μυαλό του ανθρώπου, λόγω συνθηκών άλλων, και μεταβάλλεται τότε σε κακή σκέψη. Έχει κάνει ήδη την εγκατάστασή του στο μυαλό του ανθρώπου ακόμα, όχι στην καρδιά του. Τώρα, η κακή αυτή σκέψη βρίσκει έδαφος στη φυσική κλίση που έχει ο άνθρωπος, που είναι το γενετήσιο αίσθηκτο, το οποίο είναι από το Θεό βαλμένο. Συνεργάζεται λοιπόν, βρίσκει εκεί και φωλιάζει απευθυνόμενη στο φυσικό, στο γενετήσιο αίσθητο, χωρίς όμως ο λογισμός να σου λέει ότι αυτό πρέπει να, να γίνεται όπως το θέλει ο Θεός. Αυτό δεν το λέει. Εν πάση περιπτώσει μπαίνει μες στο μυαλό μας. Σε αυτό το στάδιο που καταφέρνει ο πονηρός λογισμός, ο πειρασμός που έγινε λογισμός δικός μας, να κάνει τι καταφέρνει, όχι μοιχεία βεβαίως, αλλά ένα μικρό ανεπαίσθητο ρήγμα μέσα στη σκέψη του ανθρώπου. Και το ερώτημα είναι, είναι αυτό μοιχεία ή εν πάση περιπτώσει είναι αμαρτία το ότι ο πονηρός λογισμός κατάφερε εν πάση περιπτώσει να εγκατασταθεί έστω και σε μικρό
προγεφύρωμα μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη σκέψη μας. Και απαντούμε. Ο πονηρός λογισμός, που όλοι τον έχουμε δοκιμάσει και το δοκιμάζουμε, εφόσον δεν τον αποκρούσουμε σύντομα, μας κάνει ένα μικρό ρήγμα εκεί. Όταν λέμε τώρα να τον αποκρούσουμε σύντομα, διότι πολλές φορές έχουμε τέτοιους πειρασμούς, τι θα πει σύντομα? Το σύντομα αρχίζει από ένα λεπτό μέχρι ένα χρόνο και σύντομα είναι προς τα αυθυνονιότητα. Θα ήθελα λοιπόν ενδεικτικά, χωρίς να έχω κάπου να στηριχτώ, νομίζω πρέπει μέσα σε ένα λεπτό, αν αποκριστεί, τα πράγματα δεν συμβαίνει τίποτα, δεν είναι καν αμαρτία. Δεν είναι. Αλλά και εδώ μπορούμε να κάνουμε μερικές, ας πούμε, παρατηρήσεις. Δεν είναι αμαρτία εάν ένας πονηρός λογισμός, μια επίθεση του διαβόλου και του κόσμου γύρω εξωτερική, αποκριστεί μέσα σε ένα λεπτό και τον διώξουμε, είτε με προσευχή, είτε κυρίως με την νοερά προσευχή και με το κομποστίνι που φεύγει πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι αμαρτία αν δεν τον έχουμε προκαλέσει εμείς. Δηλαδή, όταν εμείς πάμε γυρεύοντας σε μέρη που ξέρουμε ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα και τότε μας συμβεί ο λογισμός, εάν έστω και αν τον αποκρούσουμε, εφόσον πάμε γυρεύοντας και δεν μας ήρθε άξαπνα, τότε έχει κάνει μια μικρή ζημιά εκεί, όχι όμως μοιχεία. Μας κάνει λοιπόν ένα μικρό ρήγμα που είναι η πρώτη φάση του πειρασμού για να φτάσουμε στη μοιχεία, όπως λέγει ο Κυριός μας. Μας αναστατώνει και στην συνέχεια φαίνεται δύσκολο να τον αποκρούσουμε. Στην αρχή μας φαίνεται εύκολο, αν τον αφήσουμε λίγο αρχίζει και δυσκολεύει τα πράγματα και φαίνεται στη συνέχεια δύσκολα ότι μπορεί να αποκρουστεί. Είναι μια αμαρτία αυτή, εάν συμβεί μέσα σε ένα λεπτό και αποκρουστεί, είναι μια αμαρτία μικρή, όπως τη λένε οι πατέρες και μάλιστα ο Άγιος του κόσμος Αγιορείτης, είναι συγνωστή αμαρτία. Έγινε ένα μικρό ρήγμα, το αποκρούσαμε και εύκολα επουλώθηκε. Συγνωστή αμαρτία λέγεται η αμαρτία που έχουμε τη συγγνώμη να κοινωνήσουμε και να την πούμε μετά στο πραγματικό μας. Συγχωρείτε λοιπόν να πάμε, αν είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι για στα μυστήρια της Εκκλησίας και μας συμβεί κάτι τέτοιο που είναι συγνωστή αμαρτία, όχι ότι δεν είναι τίποτα, αλλά έχουμε τη συγγνώμη κατά το διασκάλι της Εκκλησίας να την πούμε μετά στο πνευματικό, στον εξομολόγο μας. Αυτό λοιπόν το πρώτο είναι, δεν είναι σπουδαίο αυτό το ρήγμα και δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε ακούγοντας ότι όποιος βλέπει γυναίκα εμίχευσε. Και αντίστροφα βέβαια εσύ, όταν λέει ο άντρας γυναίκα, εννοεί και η γυναίκα τον άντρα, εφόσον στην ενιότητα δεν υπάρχουν άντρες και γυναίκες, αλλά όλοι είναι όπως οι άγγελοι που δεν έχουν φίλο. Επομένως, ό,τι λέμε για τον άντρα που αφορά τη γυναίκα ισχύει και αντίστροφα βεβαίως, αλλά το πάρουμε όπως το λέγει το Ευαγγέλιο. Αν όμως δεν τον αποκρούσουμε ή δεν θέλουμε να τον αποκρούσουμε αυτό μέσα σε ένα λεπτό, και ένα λεπτό είναι και πολύ λίγος χρόνος, έτσι, να μείνει μέσα μας και να μας αναστατώνει, τότε υπάρχει κίνδυνος να μην μπορούμε αργότερα να τον αποκρούσουμε όσο περνάει η ώρα και υπάρχει φόβος να μετατραπεί σε θανάσιμη αμαρτία αν δεν τρέξουμε να μετανοήσουμε και να εξομολογηθούμε. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Αυτή η πρώτη φάση λοιπόν δεν είναι αυτό που πολλοί νομίζουν μοιχεία. Αν παραμείνει όμως πέρα από, ας πούμε, το ένα λεπτό είπα εγώ έτσι ενδεικτικά, ο καθένας κανονίζει με τον εαυτό του πόσο είναι, τότε πιο δύσκολα αποκλείεται και όσο περνάει η ώρα αποκλείεται πολύ πιο δύσκολα και έτσι αποτελεί αυτό το πρώτο στάδιο στην πορεία της πνευματικής μοιχείας εάν δεν αποκρουστεί. Αν δεν αποκρουστεί θα προχωρήσει σε δεύτερο βήμα, σε δεύτερο στάδιο όπως γίνεται δηλαδή. Και αυτό το δεύτερο στάδιο λέγεται προσβολή. Έχουμε τώρα αντί του πονηρού λογισμού που μπήκε και δεν τον διώξαμε, τον προσβάλλοντα λογισμό, ο οποίος αρχίζει και αποκτά εξουσία επάνω μας και μας προσβάλλει πλέον από θέσεις ισχύως, όπως θα λέγαμε. Το προγεφύρωμά του το έκανε ισχυρό και ήδη μας προσβάλλει. Αυτό το στάδιο το διερχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι ευσεβείς. Και οι ενάρετοι
είτε διότι έπεσε ή πέσαμε σε παγίδα της κοσμικεύσεως χωρίς να το θέλουμε, θέλουμε να ζήσουμε με τον κόσμο, τη ζωή μας να ζήσουμε, και έτσι παγιδευτήκαμε μέσα στον κόσμο και έφτασε ο λογισμός, οι λογισμοί να γίνουν προσβολές μέσα μας. Φυσικά διότι δεν προσέξαμε, είτε διότι δεν πρόσεξαν ή δεν προσέξαμε και πήγαμε σε μέρη και είδαμε θεάματα πονηρά, το ξέραμε ή δεν το ξέραμε ότι θα τα συναντήσουμε, είτε διότι δεν για άλλους λόγους που τις λένε συναρπαγής ξαφνιάσματος θα λέγαμε, όπου ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και προχωρεί ο λογισμός να γίνει προσβολή, να προσβάλλει βέβαια τον άνθρωπο, που είναι σοβαρό πράγμα. Έχουμε πέσει λοιπόν σε τέτοιο πειρασμό που μας κουράζει πολύ να τον απομακρύνουμε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό ακόμα και σε εναρέτους ανθρώπους, διότι ο προσβάλλον λογισμός ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να είναι πάρα πολύ ισχυρός. Πάνω σε αυτό βέβαια ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει ολόκληρο λόγο με, πάνω στο ρητό της γραφής πρόσεχε σε αυτό. Εγώ θα ήθελα όμως τώρα να αναφερθώ σε ένα περιστατικό από το ιερωτικό, για να μην ακιδιούμε, να μην πανικοβαλόμαστε και να μην απογοητευόμαστε όταν μας συμβαίνει να μην προσέξουμε τον πονηρό λογισμό και να τον αφήσουμε να μας προσβάλλει και να γίνει προσβάλλον λογισμός που έχει βέβαια εξουσία πάνω μας. Δεν σημαίνει ότι είμαστε εμείς ειδικά πολλοί οι αμαρτωλοί, οι κατεστραμμένοι. Όλοι μπορούμε να το πάθουμε αυτό, και αυτό είναι κάτι που μας παρηγορεί, εφόσον ακόμα δεν είναι μοιχεία. Έστω και αν γίνει προσβάλλον λογισμός και αποκτήσει εξουσία πάνω μας, δεν είναι αυτό που λέει ο Κύριος μοιχεία στην καρδία αυτού. Γι' αυτό το αναλύουμε. Θα ήθελα λοιπόν από τους γέροντες, από το γεροντικό δηλαδή, που διδάσκει εποπτικά, διδάσκει με ανέκδοτα όπως τα λέγαμε, διδάσκει με περιστατικά και αφήνει σε εμάς στην πράξη να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, ότι και οι ισχυρές ακόμα προσβολές δεν είναι ακόμα μοιχεία και μπορούν να νικηθούν, αρκεί βέβαια να μην κοιτάξουμε μόνοι να τα βγάλουμε πέρα, αλλά να φωνάξουμε σε βοήθεια τον Κύριο, ο οποίος πολλές φορές στον κίνδυνο, στην παραζάλη που μας έχει συμβεί, το ξεχνάμε και προσπαθούμε μόνοι μας να τα καταφέρουμε, ενώ εάν καλέσουμε, θυμηθούμε ότι ο μόνος που μπορεί να τα βγάλει πέρα είναι ο Κύριος μας και τον επικαλεστούμε, τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά αυτό καταφέρνει ο διάβολος να μας ζαλίσει και να μην το θυμόμαστε. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια σε άλλη φάση. Με εκείνο το γέροντα που ήταν, είχε μπει σε ένα ιδωλατρικό ναό και που ήταν, λέει το γεροντικό, το λέω σύντομα για να κερδίσω λίγο χρόνο, και που έβαλε τα ψαθιά του και τα συνεργά του και άρχισε να φτιάχνει το εργόχειρό του, και πήγαιναν οι δαίμονες, ήταν ιδωλατρική ναή τότε που είχαν δαιμόνια μέσα, και τα πέρανε και τα βγάζανε έξω, τα πετάγανε. Αυτός πήγαινε, τα μάζευε και πήγαινε πάλι μέσα, πάλι τα πετάγανε. Στο τέλος λοιπόν, αφού είδαν ότι δεν κάνουν τίποτα με τον πετάνε τα καλάθια και αυτά, άρχισαν να τον τραβάνε, να τον βγάλουν αυτόν έξω, και αυτός φώναξε. Τότε και έβλεπε ότι χάνει το παιχνίδι, και τότε σκέφτηκε να πει: Κύριε, σώσε με, και αμέσως εξαφανίστηκαν όλοι και έγινε γαλήνη. Και του λέει: Κύριε, γιατί επιτρέπεις, λέει, στο πλάσμα σου να το ταλαιπωρούν αυτοί όλοι οι εχθροί του ανθρώπου? Μα μόλις άκουσε μια φωνή του Κυρίου, μόλις μου φώναξες ήρθα αμέσως. Απέστα, δεν μου είχες φωνάξει νωρίτερα? Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, και ας το δούμε σε ένα πιο έντονο παράδειγμα, το οποίο είναι παρηγορητικό για μας, γιατί μπορεί άμα σταματήσουμε μέχρι εκεί να γλιτώσουμε από την μοιχεία, όπως την λέγει, που είναι φοβερό θανάσιμο αμάρτημα. Ας το δούμε λοιπόν αυτό από μέσα εδώ, για να αλαφρύνει και λίγο ο λόγος, γιατί ήδη έχει γίνει επιβαρυνθεί πολύ. Οι γέροντες ξέρουν να μας ξεκουράζουν διδάσκοντας. Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και κουράζουμε διδάσκοντες, και πώς διδάσκοντες. Εν πάση περιπτώσει, το γεροντικό του Αντωνίου, όπως λέγεται, και τα παρχαία γεροντικά έχουν αυτό το χάρισμα, να σε διδάσκουν
να σου δίνουν ψωμί χωρίς να σε κουράζουν, μάλλον να σε ξεκουράζουν. Λοιπόν, το διαβάζω στη σελίδα 312 του γεροντικού που μετέφρασε η Χαμπάκη, του το έχει εκδώσει ο Ριγόπουλος στην αρχή, το ξέρετε άλλωστε, έχει βγει σε 15-20 εκδόσεις, μετά όταν έλαβε στην Αυτοβάλτα η Λιβία, και υπάρχει βέβαια στα βιβλιοπολία, πολλοί από εμάς το ξέρουμε, πολλοί το έχουμε διαβάσει, αλλά παρόλο το διαβάσαμε δεν θυμόμαστε τίποτα, γιατί άλλο διάβασμα και άλλο μελέτη. Το ας πούμε, για να το πω έτσι λίγο να ξεκουραστούμε, το γεροντικό είναι ένα περιβόλι που έχει πάρα πολλά πολύτιμα άνθη, έντομα πράγματα που θα ενθουσίαζε ένα βοτανολόγο, ένα εντομολόγο, έναν ας πούμε φυσιοδίτη. Υπάρχουν δύο τρόποι να περάσεις από το περιβόλι. Ένας σαν διαβάτης να το διαβείς και να φύγεις. Αυτό είναι το διάβασμα. Τι θα δεις, μερικά για τρεις παπαρούνες, καμιά τουλίπα και κάτι τέτοιο, και θα περάσεις αυτή, απείς, αυτό είναι το λιβάδι. Ένας όμως που δεν θα το διαβάσει, δεν θα διαβεί δηλαδή, θα μπει και θα ερευνήσει, ο ειδικός θα βρει θαύματα μέσα στην κοινωνική, έστω έτσι σε ένα μικρό κομμάτι γης. Έτσι το γεροντικό είναι ένα περιβόλι που άμα το διαβάσουμε, και διαβάζεται βέβαια, καμιά φορά πάει διαβαστεί ολόκληρο μέσα στη νύχτα, να μας, δηλαδή μας τραβάει, είναι ενδιαφέρον, είναι καλύτερο από πολλά περιπετειώδη μυθιστορήματα. Αλλά αν το διαβάσουμε έτσι, και πολλοί το έχουμε διαβάσει, δεν μας έχει μείνει τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να δω, εάν όσοι το έχουμε διαβάσει, το θυμόμαστε αυτό που θα διαβάσω τώρα εγώ, και όσοι δεν το έχουμε διαβάσει το γεροντικό και δεν το έχουμε μελετήσει ασφαλώς μετά, γιατί δεν φτάνει μία και δύο και πέντε φορές, και συνέχεια να κατεφεύγουν σε αυτό, να δούμε, το θυμάστε όσοι το έχετε διαβάσει αυτό το περιστατικό, το πολύ διδακτικό για την περίπτωσή μας. Έβαλε κάποτε στο νου τη μια γυναίκα της αμαρτίας και στοιχημάτισε με τους φίλους της πως θα το πετύχαινε χωρίς άλλο να παρασύρει στα δίχτυα της τον ερημίτη που ήρθε στο βουνό μακριά από την πόλη και που όλα έλεγαν για αυτόν πως ήταν άγιος άνθρωπος. Φόρεσε ένα πυκνό πέπλο που έκρυβε την ομορφιά της και ανέβηκε στο βουνό. Οι φίλοι της την περίμεναν στα μισά του δρόμου. Σαν βράδια σε χτύπησε την πόρτα της σπηλιάς του ερημίτη. Εκείνος όταν την είδε ταράχτηκε. Πώς βρέθηκε τάχα γυναίκα τέτοια ώρα σε αυτή την έρημο? Πλάνη σου είναι τούτη, διάβολε, συλλογίστηκε. Τη ρώτησε ποια ήταν και τη γύρευε. Εκείνη έβαλε τα κλάματα. Ώρες ολόκληρες πλανιέμαι σε αυτές τις ερημιές αβά. Έχασα το δρόμο και τη συντροφιά μου και ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα εδώ. Μα για το όνομα του Θεού μη με αφήσει να με φάνε τα θηρία. Ο ερημίτης βρέθηκε σε δίλημα. Να βάλει γυναίκα στην κατοικία του, τέτοιο πράγμα δεν του είχε συμβεί ποτέ. Μα να αφήσει πάλι το πλάσμα του Θεού να φαγωθεί από τα θηρία. Αυτό ήταν απάνθρωπο, σχεδόν έγκλημα. Νικήθηκε τέλος από τη συμπάθεια και την έβαλε μέσα. Εκείνη τότε τράβηξε δίθεν με αφέλεια το πέπλο της και του φανέρωσε τα θέλγητρά της. Ο πειρασμός άρχισε να φλογίζει τις επιθυμίες του αγωνιστή, αφού η πράξη δεν ήταν πια δύσκολη. Έριξε κατά γης μερικά ξερά φύλλα και είπε στη γυναίκα να πλαγιάσει. Ενώ αυτός τράβηξε στο βάσος της σπηλιάς, γονάτισε και έκανε θερμή προσευχή. Ήταν ο λογισμός ο πονηρός. Τώρα αρχίζει η προσβολή. Απόψε συλλογίστηκε, έχω να δώσω την πιο σκληρή μάχη εναντίον του ορατού και αοράτου αυτού, ή θα νικήσω ή θα χάσω όλους τους κόπους. Όσο προχωρούσε η νύχτα, τόσο η φλόγα της επιθυμίας τον κατάκυλε. Για μια στιγμή ένιωσε να λυγίζει η αντίστασή του και τον τρόμαξε. Αυτοί που μολύνουν το σώμα με πράξεις αματωλές πηγαίνουν στην κόλαση, είπε σχεδόν φωναχτά. Για κάνα δοκιμή αν θα υπομένει στη βασανιστική φωτιά. Άνασε το λιχνάρι του και έβαλε το δαχτυλό του στη φλόγα. Μα η άλλη φλόγα που τον κατάγγειλε τη σάρκα ήταν πιο δυνατή και δεν τον άφηνε να νιώσει τον πόνο από το κάψιμο. Αφού αφιστεύτηκε το πρώτο δάχτυλο, έβαλε τη φλόγα του λιχναριού στο δεύτερο. Στο τρίτο, ώσπου να ξημερώσει, έκαψε και τα πέντε δάχτυλα του ενός χεριού του. Εκείνη η αθλία παρακολουθούσε κρυφά τον απεράνθρωπο αγώνα του δούλου του Θεού και βλέποντάς τον να καίει με πείσμα όλα τα δάχτυλά του, το ένα πίσω από το άλλο, τόσο πολύ ταράχθηκε που από τον τρόμο της ξεψύχησε. Οι φίλοι της στο μεταξύ έκαναν εφηδιασμό στη σπηλιά του ερημίτη για να γελάσουν εις βάρος του. Τον βρήκαν όμως απ' έξω να προσεύχεται. Μήπως φάνηκε από εδώ χθες βράδυ καμιά γυναίκα, τον ρώτησαν.
Μέσα είναι, κοιμάται, τους αποκρίθηκε εκείνος. Μπήκαν και την βρήκαν νεκρή. Αυτά πέθανε, φώναξαν τρομαγμένοι. Εκείνος τότε ξεσκέπασε το χέρι του και τους έδειξε τα δάχτυλά του. Για ιδέστε εδώ τι μου έκανε στη γατέρα του διαβόλου. Η εντολή του Χριστού όμως με προστάζει να αποδώσω καλό αντικακού. Στάθηκε και προσευχήθηκε πάνω από το άψυχο σώμα και το επανέφερε στη ζωή. Αυτό είναι το περιστατικό που άγιοι άνθρωποι, ερημίτε, μπορεί να πειραχτούν όταν έχουν φτάσει στα μεγάλα μέτρα της απαθίας. Βέβαια αυτός ο ερασμός και αυτή η προσβολή επετράπη, διότι σε αυτόν που μπορούσε να την αντιμετωπίσει. Γιατί ο Κύριος δεν αφήνει κανένα να πειραστεί περισσότερο από τη δύναμή του, υπεροδύναται. Εδώ ήξερε ότι μπορούσε και γι' αυτό και επέτρεψε. Πάντως να ξέρουμε ότι πολλές φορές επιτρέπει ο Κύριος να φτάσουμε μέχρι την προσβολή του λογισμού και να κινδυνέψουμε, αλλά δεν πρέπει να τρομάζουμε, διότι τα αφήνει αυτά για να ταπεινωνόμαστε. Άμα είμαστε εγωιστές, άμα είμαστε υπερήφανοι ότι εγώ δεν αμαρτάνω ποτέ, εγώ δεν δίνω σημασία και τα λοιπά, δεν τα φοβίζουν αυτά, επιτρέπει, διότι η περηφάνεια είναι πολύ χειρότερη από την, ας πούμε, αμαρτία τη αρχική, και έτσι μέσα στο σχέδιο του δημιουργού που δεν μπορεί κανείς από μόνο να το ελέγξει, διότι τα κομπιούτερ, τα ανθρώπινα, όσα bytes αν έχουν, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο σκληρό δίσκο του Θεού, ας το πούμε έτσι, στα κομπιούτερ του Θεού, για να καταλάβουν τι γίνεται εκεί μέσα. Πάντως ποτέ δεν αφήνει να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε και θέλει να πολεμήσουμε. Καθένας βέβαια με τις δυνάμεις του, όπως είδαμε σε αυτόν. Έπρεπε λοιπόν να πολεμήσει και πολέμησε, και γι' αυτό αυτό είναι παρήγορο από το γεωργικό να μας πει ότι και άλλοι άνθρωποι πολεμούν, προσβάλλονται και φτάνουν σε δύσκολες θέσεις, και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, εφόσον τελικά, εάν επιμείνουμε και καλέσουμε τον Κύριο, θα γλιτώσουμε. Εάν δεν δώσουμε δηλαδή, δεν κάνουμε το επόμενο βήμα που είναι μετά την προσβολή. Τώρα, όταν φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, το πόσο πολύ, ας πούμε, προχωρημένο, την προσβολή που έκανε, που έδωσε τέτοια φλόγα πειρασμού μέσα, όσο επέτρεψε βέβαια ο ερημίτης αυτός, έχει αμαρτήσει? Ασφαλώς όχι. Έστω και αν πέρασε από αυτή τη φλόγα την σαρκική και τα λοιπά, δεν έκανε μοιχεία. Δεν εννοεί αυτό ο Κύριος όταν λέγει ήδη εμίχευσε την καρδία αυτού. Αυτός όχι μόνο είδε γυναίκα, αλλά τη δέχτηκε χωρίς να το θέλει και μέσα στο κελί του τη νύχτα. Αλλά όμως δεν την επιθύμησε, δεν προχώρησε δηλαδή στην επόμενη φάση, την επικίνδυνη, που όπως θα δούμε υπάρχουν ακόμα ένα-δύο βήματα για να γίνει αυτό που είπε ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, ήδη εμίχησε αυτήν εν την καρδία αυτού. Βέβαια σήμερα θα τελειώσουμε μέχρι εδώ, ήταν κουραστική ημέρα, είχαμε τον σημερινό, είχαμε και την ομιλία, δεν θα συνεχίσουμε αυτή την επόμενη φάση που είναι και η πιο επικίνδυνη, θα την πούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε και πάντοτε, ο Θεός να ζήσει. Σκόψα πατρίς και λιόν και λιό, πνεύμα του παιδί μου και λαϊκή και στρώμη συγνώμη μου. Πάντα και μόνο εντύσα μου μούσα και εσύ το κορμά σου. Εθέτω η βασιλεία σου και η νησί του το θέλει μας όσο είναι ο αραβό και το κοινή. Τον άκρο λιμόν τον επίδη σου εγώ σημείς σήμερα με τα άφηση μη τα σελή με τεμό. Όσο και εμείς αφήνουμε στον πλέτσιμο. Και εμείς ενέχει συνάσεις κεραγό, αλλά μη σε λιμάς από το κοινή. Όταν την βασιλεία είναι νησιδό του πατρός και ζωή τα υπουλήν και αίκη σε όνομα στον αιώνα. Διευθύνω τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστός, ελέησε τον Θεό. Εσύ, έφυγε ο Γιοντάχος.